Τα μαθητικά, τα χρόνια, πάνε αυτά. Πού πήγανε. Ξέχνα τα, πάνε αυτά. Τα πράγματα έχουν γίνει δύσκολα. Πάντα μπορείς να είσαι μαθητής και μαθήτρια πάντως, αν το επιλέγεις. Καλά, εγώ ειδικά ναι. Αλλά θέλω να πω στο σχολείο πια βλέπω τα πράγματα έχουν αγριέψει ή εγώ το βλέπω. Δεν ξέρω. Αγγίζεις ένα θέμα, Νάντια, και σε ευχαριστώ που το επέλεξες. Το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αφορά όλους μας. Είτε έχουμε παιδιά, είτε δεν έχουμε. Σήμερα πραγματικά συναντάμε αυτό που λέμε σχολικός εκφοβισμός ή bullying να έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Δεν θα πω ότι δεν υπήρχε παλιά, το γνωρίζουμε όλοι. Πάντα υπήρχε. Ναι, απλώς αισθάνομαι τώρα ότι η βία είναι πιο έντονη. Ναι. Πάντα λέμε εμείς ότι έχει να κάνει με το πώς έχει διαμορφωθεί το παιδί μέσα στο σπίτι του. Αφορά δηλαδή πάρα πολύ στους γονείς και στη σχέση με τους γονείς του. Επίσης το παιδί είναι μιμείτε. Αυτό που βλέπει στο σπίτι, αυτό αναπαράγει. Αν στο σπίτι υπάρχουν συγκρούσεις ή και βία, ακόμα και λεκτική βία, μπορεί να μην είναι σωματική, αλλά είναι λεκτική. Αυτό όλο μεταφέρεται. Πάμε λοιπόν τώρα στα παιδιά που δέχονται bullying. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θέλω να αναπτύξουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και έχει να κάνει βασικά και με τους γονείς του παιδιού που τα παιδιά τους δέχονται bullying. Οι τρόποι είναι οι εξής. Πρώτα απ' όλα είμαι σε επαφή διαρκή με τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς. Ανακοινώνω δηλαδή το πρόβλημα, δεν το κρατάω στο σπίτι μου, ώστε να έχουν το νου τους και να μπορούν να διαχειρίζονται εκείνη την κατάσταση. Αυτό μπορώ να το κάνω και μέσω email, ώστε να είμαι καλυμμένος. Το λέω αυτό γιατί μπορεί τα επεισόδια να είναι επαναλαμβανόμενα, να μην είναι μόνο ένα τυχαίο επεισόδιο. Έτσι. Μετά μπορεί να προχωρήσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αν αυτό συνεχίζεται. Το τρίτο είναι, ότι χρειάζεται το παιδί μου που δέχεται bullying να καταλάβει ότι στο σπίτι του είναι αρεστό. Ασφαλές. Ότι εμείς είμαστε περήφανοι για το παιδί μας και ειδικά σε παιδάκια που έχουν δυσλεξία ή ΔΕΠΗ, που εξαντικειμένου δέχονται περισσότερο εκφοβισμό στο σχολείο, να νιώθουν ότι είναι περήφανα, ακριβώς γιατί έχουν γονείς που είναι περήφανα γι' αυτά. Οι γονείς των παιδιών που δέχονται bullying, πιστεύεις ότι θα βοηθούσε το να εστιάσουν λίγο στο πώς το παιδί οριοθετείται? Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, καταρχάς, όταν σε ανακοινώνουν το παιδί σου έχει δεχθεί bullying, χάνεις την ψυχραιμία σου. Όλοι μας, όταν μαθαίνουμε ότι ένα παιδί στην οικογένειά μας έχει δεχθεί bullying, πραγματικά ταράζεις τόσο πολύ που θολώνεις. Αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι, ένα, αποστασιοποίηση όσο το δυνατόν. Δηλαδή, να μην μπούμε σε μια παρόρμηση προκειμένου να προστατεύσουμε το παιδί μας. Δεύτερον, να βοηθήσουμε το παιδί μας με τέτοιο τρόπο που να μην του μεταφέρουμε το φόβο, τον τρόμο μας και την αγωνία μας, διότι μπορεί εκεί να έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Το παιδί να αποσυρθεί και να μην θέλει να εμπλακεί στις σχολικές δραστηριότητες. Το τρίτο είναι να μπορούμε να εντάξουμε το παιδί μας σε ομάδες που είναι υγιείς. Τι εννοώ? Όχι ότι δεν εννοώ ότι το σχολείο δεν είναι μια υγιής ομάδα, σε περίπτωση που όμως, έτσι, σε άλλες ομάδες. Δηλαδή, σε μια αθλητική δραστηριότητα, σε μια πολιτική δραστηριότητα, όπου υπάρχει ευγενής άμυλα. Εκεί το παιδί αρχίζει και αποκτά εμπιστοσύνη ξανά στις ομάδες. Διότι το μεγαλύτερο τραύμα που μπορεί να προκληθεί στο παιδί είναι το να εμπιστεύεται, ναι, τη συμμετοχή του σε ομάδες, στην ομαδική διαδικασία. Όμως, ακόμα και το πληγωμένο παιδί που έρχεται, αφού έχει δεχθεί βία, είτε ελεκτική, είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων, από συμμαθητή, ίσως αυτό να μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία και για τον ίδιο και για τους γονείς να τον βοηθήσουν στο να αντιληφθεί ποια είναι τα δικά του όρια, στο πώς ο ίδιος μπορεί να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που έρχονται πέραν των δικών του ορίων ή έρχονται επιθετικά. Mm-hmm. Θέλω να πω, μπορεί να γίνει και αυτό μια ευκαιρία, ναι, για την ανάπτυξη του παιδιού και την δική του ψυχική εξέλιξη. Και να δημιουργήσει ο ίδιος εργαλείες στον εαυτό του και σταθερές. Νάντια, τα παιδιά τα οποία έχουν αγαπηθεί από το σπίτι τους. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Έχουν νιώσει την ασφάλεια μέσα από το σπίτι τους. Πραγματικά δεν καταραίουν τόσο εύκολα όσο τα άλλα παιδάκια. Αλλά αν γίνει αυτό και δεν υπάρχουν αυτά από πριν, όπως λες πολύ σωστά, είναι μια σημαντική ευκαιρία να ξαναδούμε τη σχέση μας συνολικά σαν οικογενειακό σύστημα. Mm. Να πούμε τώρα επίσης και ένα τελευταίο θέμα σε σχέση με το κομμάτι αυτό του bullying. Mm. Ότι δεν πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά μας να τους εξετάζουμε και να τους λέμε «πες μας ποιος το έκανε» κτλ. Το παιδί φοβάται. Φοβάται ότι αν αποκαλύψει
Δεν θα είναι αποδεκτό στην ομάδα. Δεν θα είναι αποδεκτό στην ομάδα, θα τον αποβάλει η ομάδα ή μπορεί να, τα επεισόδια του bullying να επαναληφθούν και με πιο. Ή ότι οι γονείς του δεν θα, ότι αυτό φταίει. Ακριβώς. Το παιδί φέρνει ενοχή. Και τέλος να πούμε ότι αν αυτά τα επεισόδια επαναλαμβάνονται είναι έτσι, κατά συρροή, θα πρέπει να επισκεφθούμε και ένα παιδοψυχολόγο ώστε να ενισχύσουν τη διαδικασία. Να πούμε εδώ κάτι τελευταίο, αν με επιτρέπεις. Οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές είναι σαν το λοχέ στο στρατό. Α, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή. Δεν έχει πάει φαντάρο. Όχι ακόμα. Ωραία. Ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Λοιπόν, ο λοχέ είναι στη μέση. Έχει πίεση και από του πάνω, αλλά και από του φαντάρου προκειμένου. Οπότε είναι στη μέση. Έτσι είναι και ο δάσκαλο. Δεν είναι εκεί για κάτι κακό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έρχονται και εκφράζουν όλη τους την δυσαρέσκεια πάνω στο δάσκαλο, ότι αυτός δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Εκπαιδεύονται και είναι παρόντες. Ας μην τους πυροβολούμε. Ας μην πυροβολούμε το δάσκαλο, ναι. Το παιδί, το γονέα. Σίγουρα τα παιδιά, σίγουρα. Ενώ ο καθένας σας έρθει σε επαφή με τον εαυτό του. Και οι γονείς σας μην το παίρνουν και αυτοί προσωπικά, γιατί τα παιδιά δεν είναι για εκείνους, είναι από εκείνους και είναι για τη ζωή και για τη δική του ζωή, των παιδιών θέλω να πω, και για την κοινωνία. Το κάθε παιδί ανήκει σε όλους μας. Και όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναδήμο. Και εγώ. Τα πες σοβαρά και ωραία, μ' άρεσες έτσι πάρα πολύ. Το και παρεσύ στο Ζιβάκο, δεν ξέρω τι έδωσε. Ευχαριστούμε.